αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής μας είναι παρακαταθήκη, είναι το μεγάλο όπλο που θα φέρει αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Χαιρετίζουμε επίσης τους χιλιάδες απεργούς στους χώρους δουλειάς, όλους αυτούς που έμπρακτα αγκάλιασαν τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για απεργία, που στηρίζουν στην πράξη το διοικητικό πλαίσιο, που αγωνίζονται κι αυτοί δίπλα σε μας για δημόσια υγεία πιο ενισχυμένη, ακόμα περισσότερο τώρα στην κατάσταση της πανδημίας. Είναι η απάντησή μας απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να νομοθετήσει τις απλήρωτες υπερορίες, να ξεχαρβαλώσει, να κυρωτερεύσει ακόμα περισσότερο τους όρους δουλειάς και ασφάλισης των εργαζομένων εν μέσω πανδημίας. Δώστε λεφτά για την υγεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία. Εμπρός ΛΑΕ, εισχύδη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση κεφάλι. Αυξήσεις προσλήψεις αντιγίνω, δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Θέλουμε πια στην κοροϊδία να επιτευχθούν εδώ και τώρα οι ιδιωτικές μονάδες υγείας για την ασυλία ασθενών με COVID. Να προσληφθούν χιλιάδες νέοι υγειονομικοί για να μην καταρρεύσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Όχι επιδοτήσεις στους εφαλαιοκράτες, να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις. Καταγγέλουμε την απαράδεκτη εγκληματική μείωση της χρηματοδότησης για την υγεία κατά 600 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω επιδημίας. Την ίδια στιγμή που χιλιάδες συνάνθρωποι μας κινδυνεύουν και οι εργαζόμενοι δουλεύουν μέσα σε εφιαλτικές συνθήκες. Όλη η κοινωνία ξέρει τι κάνουμε στα νοσοκομεία. Υποχρεούνται λοιπόν να μας εντάξουν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Δεν είναι δυνατόν μια νοσηλεύτρια 67 χρονών πια σε μονάδα κορονοϊού να προσφέρει ασφαλείς υπηρεσίες, αλλά και η ίδια όμως να είναι ασφαλής. Και βέβαια, άλλη μία κοροϊδία είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές για τη μονιμοποίηση των εκτάκτων. Τι είπε? Ότι οι γιατροί που δουλεύουν στις ΜΕΡ μετά από κρίση θα γίνουν, λέει, μόνιμοι. Λες και πάντα δεν γίνεται κρίση. Αν γίνει κρίση, άρα ουσιαστικά θα γίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα μόρια, τα προσόντα. Όμως, και είπα, θα γίνει αυτό που έγινε και στο νοσηλευτικό προσωπικό, που δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ακόμη δεν έχουν πει κάτι για το προσωπικό που προσλήφθηκε τον Απρίλιο για τις ανάγκες του κορονοϊού, και όσοι δουλεύουν έκτακτοι σε μονάδες κορονοϊού, όσοι δουλεύουν σε τμήματα κορονοϊού, δίνουν μεγάλη μάχη και είναι 7 χρόνια στο σύστημα με ανανεώσεις των συμβάσεων, πήραν μία ολιγόμενη παράταση που είναι ομοιρία, και αν τελειώσει ο κορονοϊός θα πάρουν την άγουσα από το σύστημα.